Πάμε στα Ανατολικά, πάμε στον Αγίου Νικόλαο. Ο κύριος Χάρης Αλεξάκης είναι μαζί μας, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Αγίου Νικολάου με την παράταξη Δικαίωμα στην Πόλη του κύριου Ζερβού και φυσικά αντιδήμαρχος, είναι αντιδήμαρχος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κύριε Αλεξάκη, έχουμε να πούμε πολλά μαζί και έχουμε να πούμε πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του τουρισμού στον Αγίο Νικόλαο και φυσικά και του πολιτισμού, του οποίου σηκώνεται και ένα μεγάλο βάρος. Είναι μία περίοδος που ήδη βρίσκεστε σε εγρήγορση, γιατί είναι και μία περίοδος που έχετε ξεκινήσει και υποδέχεστε ήδη τους πρώτους επισκέπτες στον Αγίο Νικόλαο, έτσι. Ναι, ναι. Καταρχήν, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Ξεκινήσαμε ήδη, τα πρώτα ξενοδοχεία έχουν ξεκινήσει να ανοίγουν. Οι πρώτοι επισκέπτες έρχονται στην πόλη μας. Προετοιμαζόμαστε κι εμείς και εν ώψη Πάσχα. Προσπαθούμε να τους υποδεχτούμε, να βρούμε μια καθαρή πόλη και να αναδείξουμε τη φιλοξενία που έχει στην περιοχή μας. Ο Άγιος Νικόλαος είναι μια καταξυχήν τουριστική πόλη, βέβαια, μια ιστορία στον τουρισμό και νομίζω ότι αυτό αναδεικνύεται και από τις επισκέπτες μας και από τις υποδομές που έχουν δημιουργηθεί ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν όσο γίνεται καλύτερα. Άρα θα σας πει ενδεχομένως και κάποιος ότι εντάξει, ένας δήμος καταξυχήν τουριστικός, δεν είχατε και δύσκολο έργο, μπορεί να σας πει κάποιος, το να ενισχύσετε το κομμάτι του τουριστικού προϊόντος στον Άγιο Νικόλαο. Είχατε και έτσι, πώς κινηθήκατε στοχευμένα, τι δράση επιλέξατε να κάνετε? Σίγουρα είχαμε ζητήματα. Ο Άγιος Νικόλαος πιστεύουμε ότι τα τελευταία χρόνια είχε χάσει την έγκλη που είχε τα προηγούμενα από τις πρώτες δεκαετίες ανάπτυξης του τουρισμού. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, τα τελευταία πενταετία της θητείας μας, επιλέξαμε ένα συγκεκριμένο στρατηγικό στόχο που αφορούσε τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Κύριος στόχος, πρώτος νούμερο ένα στόχος, ήταν η ένταξη της Πιναλόγγας στην UNESCO, το οποίο σε μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί. Άρα, στοχεύσαμε στον πολιτισμό, στοχεύσαμε στην ανάδειξη, στοχεύσαμε στην αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και προσπαθήσαμε μέσα από δράσεις πολιτισμού, αθλητισμού και ενέργειες προώθησης να αναδείξουμε και να βελτιώσουμε το τουριστικό μας προϊόν. Οι απαιτήσεις πλέον του τουριστικού προϊόντος περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων που νομίζω δεν περιορίζονται μόνο στις αρμοδιότητες τοπικής αυτοδιοίκησης, όμως προσπαθούμε με ενέργειες, με δράσεις να μπορέσουμε να προβάλλουμε τον τόπο μας, να μπορέσουμε να δώσουμε, να αναδείξουμε τις δυνατότητες της φιλοξενίας μας και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Γιατί επενδύσατε τόσο πολύ στις αθλητικές εκδηλώσεις, όπως ήταν το SUP, όπως ήταν το cliff diving? Είδατε ότι οι επιστροφές ενδεχομένως ήταν πολύ δυνατές χρόνο με το χρόνο. Ξεκινήσαμε στην αρχή του σχεδιασμού και όταν καταστρώναμε τη στρατηγική μας, το πώς θα ακολουθούν σε κάποια πράγματα, πιστέψαμε ότι και η περιοχή μας, παρόλο που δεν έχουμε υποδομές αθλητικές, έχουμε το φυσικό μας περιβάλλον. Mm-hmm. Επενδύσαμε σε αυτό, αναδείξαμε καινοτόμες αθλητικές δραστηριότητες που συνδυάζονταν άμεσα με το φυσικό περιβάλλον και την ανάδειξη του τόπου μας. Θέλαμε δηλαδή με αυτή την ενέργεια να προβάλλουμε τον τόπο μας και να αξιοποιήσουμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που είναι αναδυόμενες και νομίζω ότι ενισχύουν το τουριστικό προϊόν της πόλης. Άρα, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός μας δώσανε ήταν το εργαλείο ώστε να μπορέσουμε να προβάλλουμε τον τόπο μας. Αυτό μας ενδιέφερε και σιγά σιγά τα δείγματα, επειδή και οι δράσεις που κάνουν είναι καινοτόμες, δεν υπάρχουν αντίστοιχες στην Ελλάδα, καταφέραμε να μπούμε σε διεθνές περιβάλλον ώστε να μπορέσουμε ο Άγιος Νικόλαος να αποτελεί ένα προορισμό αθλητικού τουρισμού και πολιτιστικού τουρισμού. Mm-hmm. Μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες είναι στις 26 Μαΐου, έχουμε μπροστά μας έναν Ιούνιο, τον οποίο συνήθως εκμεταλλευόσασταν, εντός πολλών εισαγωγικών να βάλουμε το εκμετάλλευση, για να κάνετε διοργανώσεις όπως το cliff diving και το SUP. Έχετε προγραμματίσει κάτι και το ρωτάω αυτό, γιατί θα σας πει κάποιος, είναι εκλογική χρονιά. Ενδεχομένως και η Δημοτική Αρχή να περιμένει να δει, γιατί η νέα Δημοτική Αρχή βέβαια μπορεί να αναλαμβάνει από φθινόπωρο, αλλά λέει κάποιος. Έχει γίνει προγραμματισμός. Εννοείται. Φυσικά κάποιες δράσεις που έχουν προσπαθήσει με πολύ αγώνα να γίνουν θεσμός δεν μπορούμε να τις σταματήσουμε λόγω προεκλογικής περίοδου. Άρα ήδη έχουν προγραμματιστεί τόσο για τον Ιούνιο αλλά και όλο το καλοκαίρι και κάποιες δράσεις και το Σεπτέμβριο. Γιατί όπως έχουμε πει, οι δράσεις που έχουν επενδύσει έχουν βγει από τα όρια του Δήμου Αγίου Νικολάου, έχουν βγει από τα όρια της Κρήτης, έχουν μια διεθνή απήχηση και για να μπορέσεις να συνεχίσεις και να μπορέσεις να τις αναδείξεις, θα πρέπει να έχουν μια συνέχεια. Δεν μπορούν τέτοια πράγματα να διοργανωθούν ούτε σε ένα μήνα ούτε σε δύο μήνες. Άρα, ο σχεδιασμός ξεκινάει πολύ νωρίτερα, ώστε να μπορέσουμε να γίνουν αξιοπρεπείς και να διαφημίσουν τον τόπο μας. Νομίζω ότι όλες αυτές οι δράσεις έχουν ένα αντίκτυπο στον τόπο μας. Νομίζω ότι ο Αγίος Νικόλαος πλέον είναι
πιο αναγνωρίσιμο στο διεθνές περιβάλλον και μέσω αυτών των δράσεων. Mm-hmm. Το καρναβάλι πώς πήγε φέτος, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο καρναβάλι της Κρήτης μπορεί να είναι στο Ρέθυμνο, όμως γίνονται αξιόλογες προσπάθειες σε όλο το νησί. Φέτος έχω την αίσθηση ότι ο Άγιος Νικόλαος ανέβασε περισσότερο αυτές τις εκδηλώσεις. Πήγε καλά, είχε θετική, έτσι, είχε θετική ανταπόκριση από τον κόσμο. Ναι, νομίζω ότι πέρσι ήταν η πρώτη μας προσπάθεια που και πέρσι ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι από το αποτέλεσμα, από τη συμμετοχή του κόσμου. Φέτος θέλαμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Φέτος και η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγαλύτερη, αλλά προσπαθήσαμε και εκεί, όπως είπα πριν και με τις αθλητικές δράσεις, ψάχνουμε να βρούμε καινοτόμες δράσεις ώστε να μπορέσουμε να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Έτσι λοιπόν, σχεδιάσαμε και κάναμε μια βραδινή θαλασσινή παρέλαση, η οποία και αυτή είχε πολύ σημαντική απήχηση, προκάλεσε τον κόσμο και νομίζω και με τη βοήθεια του καιρού, αλλά και όλη τη συμμετοχή, όπως είπε προηγούμενο, και των φορέων αλλά και των πολιτών του Δήμου Αγίου Νικολάου, νομίζω οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία και νομίζω ότι ο κόσμος περιμένει και την επόμενη χρονιά να γίνουν αντίστοιχες δράσεις. Εδώ που τα λέμε, εκμεταλλεύεστε τις φυσικές ομορφιές του Αγίου Νικολάου. Τι γίνεται με τις υπόλοιπες περιοχές? Υπάρχει έτσι σχεδιασμός για ανάπτυξη πολιτιστικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων και σε άλλες περιοχές, πέρα φυσικά από το κομμάτι του Αγίου Νικολάου, να υπάρξει μια αποκέντρωση, αν θέλετε, των δραστηριοτήτων αυτών? Ναι, εννοείται. Από την πρώτη στιγμή, ουσιαστικά η εκμετάλλευση όλων των φυσικών των περιοχών, όχι μόνο του παραλιακού, που ο Άγιος Νικόλαος είναι γνωστός κατεξοχήν για το παραλιακό του κομμάτι, αλλά και της ενδοχώρας που υπάρχουν δράσεις. Προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή να αποκεντρώσουμε και να κάνουμε δράσεις σε όλο το εύρος του Δήμου, είτε πολιτιστικές είτε αθλητικές. Διοργανώνουμε αθλητικές ποδηλατικούς αγώνες σε συνεργασία με τους ποδηλατικούς φορείς στην Νεάπολη και σε άλλες περιοχές. Διοργανώνουμε το Φεστιβάλ Πλατείας, που είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση που γίνεται στις πλατείες της Νεάπολης. 5 Μαΐου έχουμε τον αγώνα ορεινού δρόμου που πραγματοποιείται στην Κριτσά. Βλέπετε ότι οι δράσεις μας, που έχουν και αυτές πολύ σημαντική ανταπόκριση, διευρύνονται σε όλο το πλαίσιο του Δήμου μας. Τα Καλλιδόνια, που είναι αγώνας ανοιχτής θάλασσας στην περιοχή της Πλάκας απέναντι στην Αλόγκα. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε οποιοδήποτε σημείο που μπορεί να προσφέρει, πέρα από φυσικό ομορφιά, και μια αθλητική δραστηριότητα, το οποίο μπορεί σε συνδυασμό να είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ατραξίο, να πω, για τους αθλητές αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής μας. Αναδεικνύοντας έτσι, παραδείγματος χάρη με την Κριτσά, και τις περιπατικές διαδρομές και φυσικά τα φαράγγια μας, τους αρχαιολογικούς χώρους όπως είναι η Λατό και άλλοι. Ωραίες όλες αυτές οι δραστηριότητες, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, αλλά γνωρίζω ότι κρύβουν και πολλά προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της διοργάνωσης, των υποχρεώσεων των οικονομικών οι οποίες προκύπτουν. Υπάρχει ενίσχυση προς την αυτοδιοίκηση με στόχο συγκεκριμένα τον πολιτισμό και τον αθλητισμό? Νομίζω ότι στοχευμένα ιδιαίτερες προσπάθειες δεν γίνονται, δεν υπάρχουν. Προσπαθούμε όλοι μας, κυρίως τοπική αυτοδιοίκηση, επενδύοντας μέσω δράσεων, ιδιαίτερα ο Δήμος Αγίου Νικολάου που μπορώ να γνωρίζω, να στοχεύσουμε εκεί πέρα. Δυστυχώς οι διαδικασίες που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση σε όλα τα επίπεδα είναι πολύ δύσκολες και ουσιαστικά αποτελούν ένα τροχοπέδι στην περαιτέρω ανάπτυξη. Νομίζω ότι ο πολιτισμός, και κυρίως ο πολιτισμός, νομίζω ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της περιοχής μας και της Ελλάδας γενικότερα και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Θα έπρεπε παραπάνω βοήθεια, θα έπρεπαν παραπάνω δυνατότητες και μια μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να συνδυαστεί και με άλλους παραγωγικούς φορείς όπως τον πρωτογενή, τον τριτογενή τομέα. Νομίζω ότι όλα αυτά μπορεί να συνδυαστούν και μπορεί να έχουν αποτέλεσμα ενισχύοντας την οικονομία του τόπου μας αλλά και την προβολή του. Mm-hmm. Και θα περίμενε κανείς ένας κλεισθένιος ο οποίος έρχεται και αλλάζει πράγματα να διευκολύνει, αν θέλετε, όλα αυτά τα εμπόδια. Αυτή είναι η ουσία, δηλαδή. Αυτό θα έπρεπε τουλάχιστον. Το πρόβλημα της αυτοδιοίκησης δεν ήταν η απλή αναλογική εκλογικός νόμος. Το πρόβλημα της αυτοδιοίκησης είναι οι αρμοδιότητες, η χρηματοδότηση και τα εργαλεία που θα πρέπει να έχουμε, οι ελευθερίες ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας. Οι Δήμοι κυρίως και ο πρώτος βαθμός από αυτοδιοίκησης είναι ο πρώτος φορέας που αντιμετωπίζει ο πολίτης. Άρα είμαστε αυτοί που κρατάμε την κοινωνία αυτή την περίοδο και σε όλους τους τομείς, είτε κοινωνικά, είτε πολιτιστικά, είτε οικονομικά, προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Άρα αυτό που περιμέναμε ήταν να υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία και να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με μεγαλύτερη ευχέρεια. Δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει.
για να δούμε αν θα καταφέρουμε κάποια στιγμή να μιλάμε ότι έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή και στην αυτοδιοίκηση. Πριν σας αφήσω, πείτε μου δύο λόγια για την υποψηφιότητα της Πιναλόγκα στην UNESCO. Τι γίνεται, σε ποια φάση βρισκόμαστε? Ξέρω ότι και ο Δήμος το τρέχει και η περιφέρεια το έχει τρέξει. Δεν ξέρω αν έχουμε έτσι κάτι σε εξέλιξη. Ήδη η υποψηφιότητα είναι επίσημη πλέον από το τέλη του Γενάρη. Κατατέθηκε στην UNESCO στο Παρίσι και ήδη ξεκινάνε οι ενέργειες ώστε να το 20 στην διάσκεψη του ΟΗΕ να αποφασιστεί αν η Πιναλόγκα θα αποτελεί μέρος του καταλόγου των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Με παράλληλες δράσεις προσπαθούμε να έχουμε συνέχεια το θέμα να το προωθήσουμε όσο γίνεται. Την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκε το ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε στα πλαίσια της προώθησης αυτής, που αφορούσε το έργο και τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην Πιναλόγκα στις 18 Ιουλίου, το Απόκοπος της Πιναλόγκα, ένα μουσικό έργο σε σύνθεση του Νίκου του Ξηδάκη, σε στίχους του Διονύσου του Καψάλη και το ντοκιμαντέρ στη σκηνοθεσία του Πάντου Καρκανεβάτου. Νομίζω αξιόλογοι καλλιτέχνες που επενδύσαμε και στο σύγχρονο πολιτισμό, ώστε να μπορέσουμε ένα μνημείο της πολιτισμού να δει ακόμα ότι είναι ενεργό και μπορεί να προωθήσει και άλλες ενέργειες. Σκοπός μας είναι αυτές οι ενέργειες να ενταθούν το επόμενο διάστημα και να μπορέσουμε να δείξουμε σε όλο τον κόσμο την σπουδαιότητα και την ιστορικότητα και τη δύναμη που αντλεί η Πιναλόγκα και να συμπεριληφθεί στο μνημείο, στον κατάλογο των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Βέβαια, και νομίζω ότι. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω για την Ελλάδα, για την Κρήτη, για τον Άγιο Νικόλαο. Για την Κρήτη και είναι κάτι το οποίο όλοι το υποστηρίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κάναμε έτσι μια γόνιμη συζήτηση σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τις δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στον Άγιο Νικόλαο. Φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.